Θα κλείσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής με μια πολύ σημαντική διάκριση. Με μια πολύ σημαντική διάκριση, δύο μαθητριών γυμνασίων του Ηρακλείου μπήκαν σε μια δεκάδα διαγωνισμού, του διαγωνισμού Code League για την κατασκευή ανίχνευσης και ειδοποίησης σεισμού. Η αλήθεια είναι πως είναι ένας πολύ απαιτητικός διαγωνισμός. 35 ομάδες από 15 χώρες και αυτά τα κορίτσια, αυτές οι μαθήτριες, συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους, κατάφεραν να μπουν στη δεκάδα και να ξεχωρίσουν. Ανθή Κοσμά, μαθήτρια τρίτης τάξης γυμνασίου Γαζίου. Ανθή, καλησπέρα. Γεια σας. Και η Δάφνη Σιδεράκη, μαθήτρια πρώτη τάξη στο πρότυπο γυμνάσιο Ηρακλείου. Δάφνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Ανθή να μας πει κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την κατασκευή που έχετε και μπροστά σας τώρα. Ανθή. Ωραία. Η κατασκευή μας λοιπόν είναι ένα συναγερμό σεισμού. Ναι. Και τη δημιουργήσαμε διότι θεωρούμε ότι διότι στην περιοχή μας είναι μια αρκετά σημογενής περιοχή και πολλά άτομα ακόμα φοβούνται το θέμα του σεισμού. Και πώς ενεργοποιείται τώρα, να μας πεις λίγο, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, καταρχήν θα θέλετε να σας κάνουμε μια αναπαράσταση να την ανοίξουμε. Βέβαια, να το κάνουμε, εννοείται, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι το αρχικό στάδιο της κατασκευής, που όταν έρθουν τα πρώτα κύματα του σεισμού, τα οποία είναι οριζόντιες κινήσεις, ενεργοποιείται. Μετά, όταν έρθουν τα κάθετα δευτερεύοντα κύματα, που είναι κάθετα, γίνεται κίνηση, μια τέτοια κίνηση. Ναι. Και στη συνέχεια, όταν... Ορίστε. Ωραία. Α, μάλιστα. Ναι. Η κατασκευή μας εντοπίζει τα πρωτεύοντα κύματα με τα εκρεμή που έχουμε το πάλι εδώ μέσα, εσωτερικό. Ναι. Τα οποία είναι συνδεδεμένα σε μοτέρ και δίνουν σήμα στην κεντρική μας πλακέτα. Ναι. Και τα κάθε κύματα τα έχουμε βάλει να εντοπίζονται με ένα σιδερόμετρο το οποίο είναι στο εσωτερικό. Και στην ουσία είναι ένας αισθητήρας που εντοπίζει την κίνηση. Μάλιστα. Και θέλω να ρωτήσω τώρα την Δάφνη. Φαντάζομαι καθηγητές εκπαιδευτικοί στάθηκαν δίπλα σας, έτσι δεν είναι? Ναι, στάθηκαν δύο εκπαιδευτικοί. Ο κύριος Συνός Τσουδάκης και ο κύριος Γιάννης Σταγκαράκης. Ναι. Μας βοήθησαν να σκεφτούμε την ιδέα και στην αρχή να την υλοποιήσουμε, αλλά μετά συνεχίσαμε μόνες μας. Μάλιστα, αισθάνεσαι ικανοποίηση? Μπήκατε σε μία δεκάδα, νομίζω την Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή αναμένετε να μπείτε και σε μία διαδικασία, να συνομιλήσετε εκεί με τους διοργανωτές, να μάθουν περισσότερα για σας. Έτσι δεν είναι, Δάφνη? Ναι, έτσι είναι. Αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία και χαρούμενες που μπήκαμε, γιατί ήταν η προσπάθειά μας και μας αντάμισε βάζοντάς μας στη δεκάδα, οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ανθή, επόμενος στόχος, δεν ξέρω τώρα, μπήκατε στη δεκάδα, θέλετε το κάτι παραπάνω, θέλετε λίγο έτσι να αναγνωριστεί η προσπάθειά σας περισσότερο? Ναι, φυσικά. Ο επόμενος μας στόχος είναι να μπούμε στη συνέχεια στην τριάδα, ώστε να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε του χρόνου την κατασκευή μας στην Πράγα. Μάλιστα. Αυτή η επιτυχία, νομίζω, Δάφνη, σας δίνει όθηση, αισθάνεστε όμορφα, σας δίνει όθηση προκειμένου και στο μέλλον να συμμετέχετε σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Έτσι δεν είναι? Ήταν μια καλή αρχή. Βέβαια, δίνει μια όθηση. Βέβαια, θα συνεχίζαμε έτσι και αλλιώς. Σωστό. Αλλά, εντάξει, δίνει μια μικρότερη, μια μικρή αύξηση στο να θέλουμε να συνεχίσουμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατασκευή και η προσπάθειά σου έχει σχέση με τα μελλοντικά σου όνειρα, δηλαδή με αυτό που θες να ασχοληθεί στο μέλλον? Μέχρι στιγμής ναι. Ναι. Θέλω να ακολουθήσω το τομέα των θετικών επιστημών. Σωστά. Της ηλεκτρολογίας και συγκεκριμένα. Οπότε μέχρι στιγμής είναι στον τομέα που θέλω να ακολουθήσω. Ανθή. Ναι, και εμένα φυσικά είναι στην τομέα που θα ακολουθήσω, διότι και εγώ θέλω να πάω σε τέτοιες επιστήμες. Συγκεκριμένα
να ασχοληθώ με τη διαστημική ρομποτική. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανθή, ποιον θες να ευχαριστήσεις για αυτή την επιτυχία, μπορείς τώρα δημόσια να αναφερθείς κάπου συγκεκριμένα. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές μας, τον κύριο Αθήνα και τον κύριο Γιάννη, διότι ήταν τα άτομα που μας σώσαν και μας βοήθησαν πάρα πολύ για να υλοποιήσουμε την κατασκευή μας. Και τον πατέρα μου, διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις περισσότερες μετακινήσεις και μας βοήθησε σε μερικά μέρη της κατασκευής. Μάλιστα. Δάφνη. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας, καθώς αφιέρωσαν αρκετές ώρες μαζί μας για να ερχόμαστε εδώ ή και από τηλεκπαίδευση, ώστε να τελειώσουμε. Και τους γονείς μας που μας μεταφέρουν και μας αφήνουν να κάνουμε τις δραστηριότητες που μας αρέσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανθή και Δάφνη, εδώ είμαστε. Να μιλήσετε και με τους διοργανωτές εκεί τη μεθεπόμενη Παρασκευή, να έχουμε και θετικά νέα, να το προβάλλουμε το θέμα. Συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς, αλλά όπως συνηθίζω να λέω, και στους γονείς που κρύβονται από πίσω και έχουν βγάλει αυτά τα διαμάντια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.